ο Δημήτρης Πουλιάσης. Αθανασίου για τον Καμπούρη, ο οποίος κοντράρεται, κερδίζει λίγα την κόντρα Κωστίκος, θέλει να βγει κι άλλο, κάνει ένα γύρισμα, να βγει και να κόψει ο Παπαϊάννου σε κόρνερ. Αθανασίου στο φάουλ, όλοι παίχτες στην περιοχή του Κοφινά, πέρασε μπαλιά, έγινε κεφαλιά, εξεπαθής, θα στοχίσει εκεί ο αναγνώστου, φοβερή ευκαιρία για τον Διαγόρα στο τέταρτο λεπτό. Εκτελέστηκε με πολύ φάλτσο γέμισμα από τον Πεπέ, θα κόψει πριν από τη γραμμή του Αθανασίου και να ολοκλήρωσε εκεί με ένα βόλαιο ψεύτης. Στο πρώτο λεπτό και νέα επεισόδια μέσα στο αγωνιστικό χώρο, είχαμε ένα διαξυπνισμό ανάμεσα στον Πεπέ και στον Αθανασίου. 41ο λεπτό, μπαλιά για τον Χατζή, πέσεται λεπόπτης, Χατζής κατεβάζει την μπάλα, κάνει και το γύρισμα, ο Γρηγοριάδης κάνει την μπάλα από τον Πίτα, τον οποίο ανατρέπει και έχουμε πέναλτι. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Διαγόρα. Είναι φανερό ότι ο Γρηγοριάδης έπιασε τα πόδια του Πίτα. Είναι κλασικό το πέναλτι. Το 41ο λεπτό. Νίλσεν. Κάτω από δοκιμασίες. Εκτελεί από το ο Γρηγοριάδης μέσα σε πανηγυρισμούς. Κάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Αθανασίου βγάζει μια σέντρα. Κόβεται από τον Πεπέ προς στιγμή, φτάνει μπάλα στον Παπούλια. Παπούλια σ' άνοιγμα πολύ ωραίο για τον Χατζόγλου, ο οποίος θα ξεμαρκάρει, τους κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 60. Κόκκινη κάρτα στον Χατζή της ΑΕΚ, ακριβώς το 70ο λεπτό σε αυτή την ασυμμαχία που είχε με τον Αθανασίου. Οδηγεί τον Χατζή στα αποδυτήρια και την ΑΕΚ την αφήνει με 10 παίκτες. Στο στάδιο Καρασκάκη ο εθνικός ήταν με